Καλή εβδομάδα στη δημοσιογραφική μας παρέα, τη Βούλα και Χαγιά και τον Κώστα Παπαχλή. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μαζευτήκαμε εδώ, κύριε Υπουργέ, να σας ανακρίνουμε. Να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, αυτά που έχουν προκύψει και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θέλαμε να σχολιάσω για τον πόλεμο που έχει προκύψει τώρα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει από τον κύριο Μητσοτάκη και τον πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα εργασιακά, με το επταήμερο. Κοιτάξτε, υπάρχει πλέον δεδομένο ότι τα εργασιακά θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας. Η πολιτική της κυβέρνησης έχει αποσαφινιστεί πλήρως ως προς αυτά και με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που αποτελεί αιχμή του δόρατος και με την υπεράσπιση του οκταώρου φυσικά. Άρα έχουμε μια καθαρή ατζέντα από την πλευρά της κυβέρνησης. Διαφαίνεται ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν είναι πολύ σαφείς οι θέσεις για όλο τον τομέα των εργασιακών. Οπότε ή πρέπει να τεκμεύσει κάποιος ή να βγει η Νέα Δημοκρατία να έχει μια σαφή τοποθέτηση για το ποια είναι η πολιτική της στο θέμα των εργασιακών. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας μεταβατικής περίοδου. Αναφέρομαι στο σύνολο των εργασιακών σχέσεων μετά από μια μακρά περίοδο απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων. Τώρα γινόνται προσπάθειες να αποκατασταθούν κάποιες από αυτές και θα επιταχυνθούν στο μέλλον. Συνεπώς θέλουμε καθαρές θέσεις, γιατί είναι στο επίκεντρο της συζήτησης και για τις ευρωεκλογές. Έχει ευρωπαϊκή διάσταση και φυσικά για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου μίλησε για επταήμερη εργασία. Βεβαίως μετά έγιναν κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι ήταν κάτι που ήταν μια λεκτική διατύπωση ασφαλμένη από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη ή πράγματι έχει αρχίσει και αποκαλύπτεται το πρόγραμμα του κρυφό? Να πούμε τη λέξη επταήμερη εργασία δεν είπε. Γιατί ήμουν το αναφέρω σαν μαρτύρια δήμος συνέντευξης τύπου. Όμως να συναφθούν επιχειρησιακές συμβάσεις. Ναι. Επιχειρησιακές συμβάσεις για την επταήμερη λειτουργία δεν έχουν καμία σχέση. Έχει σχέση με συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Να ολοκληρώσω όμως την ερώτηση. Θεωρείτε ότι έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται το πρόγραμμα, το κρυφό όπως λέτε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μητσοτάκη? Ήταν ένα λάθος φραστικό στις διατυπώσεις ή πραγματικά αυτές είναι οι προθέσεις? Δεν θέλω να μπω σε οποιαδήποτε εκδοχή η οποία λέει ότι ήταν ένα ολίσθημα ή όχι, είναι το πραγματικό σχέδιο. Εγώ επιμένω σε κάτι εξαιρετικά απλό. Ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον επίμαχο αυτό τομέα των εργασιακών σχέσεων? Πρέπει να γίνει σαφές. Έχουμε ένα σύστημα σήμερα απόλυτα καθορισμένο, με τις επιχειρησιακές συμβάσεις, με τις συλλογικές συμβάσεις, με το ωράριο και ούτω καθεξής. Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύβεται. Πρέπει να βγει και να πει καθαρά ποια είναι η στρατηγική της για το εργασιακό, για τα εργασιακά θέματα. Εσείς, κύριε Σταθάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ των επιχειρησιακών συμβάσεων? Γιατί εγώ τώρα, αν προσπαθήσω, ας πούμε, να κάνω μια ανάλυση και από αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να περιγράψει μια πραγματική κατάσταση που υπάρχει στον χώρο της εργασίας, επικαλείται τις επιχειρησιακές συμβάσεις, τις πρημοδοτεί στον πολιτικό του λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις επικαλείται τις επιχειρησιακές συμβάσεις, τις πρημοδοτεί, γιατί είδα και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την επιχείρηση Παπαστράτος, που ουσιαστικά αναφέρεται σε μια επιχειρησιακή σύμβαση. Και το λέω αυτό διότι όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για συλλογικές και κλαδικές συμβάσεις εργασίας και όχι για επιχειρησιακές. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πέρασε αυτή η επιχειρησιακή σύμβαση με την υπογραφή της κυρίας Αχτσιόγλου, με την έγκριση της κυρίας Αχτσιόγλου. Καλά, είναι μια τυπική διαδικασία η υπογραφή. Εντάξει, είναι μια, το εργασιακό καθεστώς είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια με καθολικές, κλαδικές συμβάσεις και ούτω καθεξής. Άρα ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε κλαδικές συμβάσεις που εκ των πραγμάτων ο χαρακτήρας τους κατοχυρώνει τα ελάχιστα που πρέπει να τηρούνται και ταυτόχρονα μπορείς να έχεις επιχειρησιακές συμβάσεις πιο ευνοϊκές για τους εργαζόμενους υπό ορισμένες συνθήκες. Άρα είναι συνδυασμός μέτρων. Οι κλαδικές συμβάσεις διασφαλίζουν το ελάχιστο δυνατό ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις με ευνοϊκότερους όρους για τον κόσμο της εργασίας. Είναι μια πραγματικότητα, νομίζω, στην οποία
δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Κύριε Υπουργέ, χθες επίσης να πω στην ίδια συνέντευξη τύπου, να πάω σε ένα κομμάτι που αφορά μέσα τις αρμοδιότητες στη ΔΕΗ. Είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, επιλέξει ότι είναι στα όρια της χρεοκοπίας. Και αν δεν καλάθω, η άλλη φορά σου πει σε μια βραδιφυλακή βόμβα που ίσως και επίτηδες θέλετε να αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον φυσικά έρθει στην εξουσία. Και επικαλέστηκε στοιχεία βάσει των οποίων, όπως είπε, είναι 900 κάτι εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές της ΔΕΗ. Εγώ θα σας ρωτήσω πώς απαντάτε σε αυτό, αν είναι πράγματι βραδιφυλακής βόμβα, είναι πράγματι επιχείρηση στα όρια της χρεοκοπίας. Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι απλά μια πολιτική αντιπαράθεση. Αφορά χιλιάδες κόσμοι που εργάζονται και φυσικά όλο τον κόσμο παίρνει ρεύμα από την ΔΕΗ. Κοιτάξτε, η διατύπωση περί 900 εκατομμυρίων, όπως ξέρετε, την έχει απαντήσει το Υπουργείο Λεπτομερώς και η ΔΕΗ. Το 2018 εγγράφονται ζημιές στη ΔΕΗ, δεν έχουν καμία σχέση με τα 900 εκατομμύρια. Υπενθυμίζω στα 900 εκατομμύρια είναι 400 εκατομμύρια οι μονάδες που είναι προς πώληση, οι οποίες έχουν αποσχιστεί και τις εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία ως ζημιά της εταιρείας. Και πολλές άλλες λογιστικές αλχημίες που δεν επιτρέπουν μια τέτοιου τύπου διατύπωση. Άρα, ο κίνδυνος της χρεοκοπίας επαναφέρει μια συζήτηση που επί τρία χρόνια επιμένει η Νέα Δημοκρατία, λίγο καταστροφολογικά. Η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης παρέπεψε στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη ΔΕΗ, τις οποίες διατύπωσε ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κρέκας το 2017. Αν δείτε αυτές τις θέσεις, ουσιαστικά τι είναι, η θέση της Νέας Δημοκρατίας πριν από το 2015, η οποία ήταν τριχοτόμηση της ΔΕΗ, πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ, το ένα κομμάτι, τα δίχτυα, κατά πλειοψηφία λοιπόν, πώληση της μικρής ΔΕΗ και πώληση του 17% σε στρατηγικό επενδυτή για τη μεγάλη ΔΕΗ, για να χάσει την πλειοψηφία το δημόσιο. Άρα αυτό το σύστημα τριχοτόμησης και ουσιαστικά πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, που ήταν το σχέδιο το 2014 και στο οποίο παραπέμπει η Νέα Δημοκρατία, εμείς το ακυρώσαμε και ουσιαστικά αυτή είναι η διαμάχη για τη ΔΕΗ. Εμείς κρατήσαμε τον ΑΔΜΙΕ με στρατηγικό επενδυτή και πλειοψηφία το δημόσιο, μια εταιρεία μοντέλο πλέον, ο νέος ΑΔΜΙΕ, όπως διαμορφώθηκε με την είσοδο της κινέζικης State Grid στο 24%. Αποτρέψαμε τη μικρή ΔΕΗ γιατί περιλαμβάνει το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ που είναι τα υδροηλεκτρικά και γίνεται μια στρατηγική την οποία εφαρμόζει η ΔΕΗ να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα μιας αγοράς ενέργειας στην οποία η ΔΕΗ θα λειτουργεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είχε 340 εκατομμύρια ευρώ ζημιά στο 2018 η ΔΕΗ. Άρα το ερώτημα είναι, μπορεί λοιπόν αυτή η επιχείρηση με 340 εκατομμύρια ευρώ ζημιές και που ήρθαν συνέχεια ζημιές των προηγούμενων ετών να επιβιώσει αυτό, αυτό ρωτάω. Οι ζημιές που εγγράφησα είναι θετικό, το EBITDA, οι ζημιές είναι πολύ μικρότερες, γιατί στα 340 που είπατε εγγράφονται η εθελουσία της ΔΕΗ και μερικά άλλα, τα CO2 και μερικά άλλα έκτακτα έξοδα. Και η απάντηση είναι ότι ναι, φυσικά η ΔΕΗ το 19 θα είναι κερδοφόρα, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και συνεπώς η καταστροφολογική της εκδοχή είναι πολύ παραπλανητική. Η ΔΕΗ, υπενθυμίζω ότι έχει προσαρμοστεί με πολύ θετικό τρόπο τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζω ότι την περίοδο 10-14 η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα έσπασε όλα τα κοντέρ της Ευρώπης. Ναι. 60% αύξηση. Mm-hmm. Προετοιμάζοντας το στάδιο της ιδιωτικοποίησης. Από το 2015 μέχρι σήμερα η τιμή του ρεύματος είναι σταθερή και η ιδέα της κυβέρνησης είναι προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και προσπάθεια η ΔΕΗ να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Άρα, κύριε Σταθάκη, γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουμε να το κάνουμε αυτό το ερώτημα, σας το έχω ξαναρωτήσει. Θα δούμε αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ προκειμένου να είναι κερδοφόρος επιχείρηση. Σας υπενθυμίζω ότι εμείς αποφύγαμε οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Και το κάναμε αυτό διότι το ατόπιμα της Νέας Δημοκρατίας πριν ήταν εν μέσω της πιο βαθιάς κρίσης αύξησε τα τιμολόγια 60%. Τίναξε δηλαδή όλο το σύστημα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών που καθώς βούλιαζε η οικονομία 25% αύξανε τα τιμολόγια της ΔΕΗ 10-12% ετησίως. Αυτό ήταν μια καταστροφική πολιτική. Αντίθετα, η πολιτική δική μας ήταν όχι αυξήσει τα τιμολόγια,
Η ΔΕΗ προσαρμόζεται με έλεγχο του κόστου. Έχει επιτύχει μεγάλες επιτυχίες η ΔΕΗ να προσαρμόσει τα κόστη της. Οι εργαζόμενοι. Μειώνει βέβαια και την έκπτωση που είχε από το 15%. Είχε και την πολιτική της έκπτωση, τη μείωσε λίγο, αλλά αυτό είναι εμπορική πολιτική της ΔΕΗ. Δεν νομίζω ότι είναι στο επίμαχο θέμα. Άρα η ιδέα η δική μας ήταν πάρα πολύ απλή. Με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια, που αποτελούν σε εισαγωγικά μια λύση μη επιτρεπτή την περίοδο που η οικονομία οφείλει και πρέπει να ανακάμψει, να γίνει όλη η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι επιτυχής και θα διασφαλίσει την κερδοφορία. Να πάμε λίγο στα προεκλογικά. Γιατί λίγες μονάδες αν έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί έχει κηρυχθεί άγωνος διαγωνισμός. Έχεις δίκιο. Και επειδή να μην το κλείσουμε με τη ΔΕΗ, με τις λιμενικές μονάδες, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Εντάξει, ο προηγούμενος διαγωνισμός, όπως ξέρετε, έμεινε άγωνος, καθώς υπήρξαν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις όσον αφορά τις αποτιμήσεις των μονάδων, οι οποίες θεωρήθηκαν υπερβολικές. Σήμερα έχει βελτιωθεί το περιβάλλον με την έννοια ότι έχει ολοκληρωθεί η εθελουσία των εργαζομένων, μειώθηκε το προσωπικό των μονάδων από 1.200 σε 800. Δεύτερον, βελτιώθηκαν οι όροι προκήρυξης και συνεπώς ευελπιστούμε ότι στο δεύτερο διαγωνισμό θα υπάρξει ενδιαφέρον, αποτελεί δέσμευση της χώρας να προχωρήσουμε και ελπίζουμε να υπάρξει μια θετική ανταπόκριση σε αυτό το διαγωνισμό. Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για προεκλογικές παροχές. Δεν το ακούτε από μένα, το ξέρετε. Μάλιστα, χθες ο κ. Μητσοτάκης είπε για το ξεδιάντροπο προεκλογικό επίδομα σε σχέση με την λεγόμενη 13η σύνδεση που θα δοθεί μερικές μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Έθεσε όμως και ένα άλλο πιο πολιτικό ζήτημα που είπε: αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, θα πρέπει ο κ. Τσίπρας να πάει στο Ζάπιο και να προκηρύξει άμεσα εκλογές. Θεωρείτε σωστή αυτή την προσέγγιση ή πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και από την πλευρά του Πρωθυπουργού σε σχέση με όλο αυτό, με το εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές? Για το πρώτο σκέλος θα έλεγα ότι για να στέκει η κατηγορία της Νέας Δημοκρατίας για προεκλογικές παροχές, θα έπρεπε να ήταν κάτι παράδοξο αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Το να προχωρήσει δηλαδή στην κοινωνική της πολιτική με τα μέτρα που πήρε. Αλλά δεν είναι παράδοξο, ούτε είναι μεμονωμένο. Εδώ και χρόνια, ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες μιας εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος, κάθε χρόνο, οτιδήποτε χώρος υπήρχε για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, το έκανε η κυβέρνηση. Και όχι όμως, και όχι μόνο εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, θα δείτε ότι ένα σημαντικό ποσοστό πληθυσμού που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας την τελευταία τετραετία έχει περάσει πάνω από το όριο της φτώχειας, απαλύνοντας μία από τις πιο σοβαρές παρενέργειες μία της μνημονιακής περίοδου της χώρας. Άρα είναι μία διαρκής πολιτική η οποία σε αιτήσεις κάθε χρόνο προχωρούσε με ένα φάσμα συγκεκριμένων μέτρων, εκτάκτων κατά κανόνα ή μονιμότερων. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχία του προγράμματος, η κυβέρνηση έκανε δύο πολύ σημαντικά βήματα. Πρώτον, μόνιμα μέτρα, στοχευμένα μέτρα και αξιοποίηση ενός μηχανισμού που απομειώνει το 3,5% πλεώνασμα, δημιουργώντας επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μόνιμα μέτρα τα αμέσως επόμενα χρόνια μέχρι το 2022. Άρα υπάρχει συνέχεια στην πολιτική της κυβέρνησης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δεν είναι αποσπασματική, λέτε. Δεν είναι καθόλου αποσπασματική. Ναι. Υπάρχει συνέχεια, υπάρχει συνέπεια ως προς αυτό. Είναι ένα από τα στίγματα της κυβέρνησης. Τα θετικά, τα οποία εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για αυστηρά προεκλογικές παροχές. Πάμε και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που έθεσε η Βούλα. Θα πάτε Ζάπιο, αν. Στο δεύτερο σκέλος για τις ευρωεκλογικές. Το Ζάπιο παίζει πολύ, ξέρετε. Σε ποια περίπτωση πάτε Ζάπιο νωρίτερα? Ή δεν θα πάτε. Ή δεν θα πάτε. Εγώ θεωρώ ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για εκλογές, εθνικές εκλογές στον χρόνο τους, είναι καθοριστική, έγινε έγκαιρα, δεν υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση με τις ευρωεκλογές και έχει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη που θεωρούμε όλοι κοινότοπο, ότι θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, άρα θα αποτύχουν οι προβλέψεις
της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη που δείχνει τόση. Οπότε δεν θα μπείτε καν στον κόπο να το σκεφτείτε, λέτε. Πάντως, με δεδομένο ότι η συζήτηση που γίνεται και από τις δύο πλευρές έχει λάβει χαρακτήρα μάχης εθνικών εκλογών. Ότι θα επηρεάσει το αποτέλεσμα, την πορεία προς τις εθνικές εκλογές, θα τις φέρει, μπορεί να τις φέρει πιο κοντά ένα ενδεχόμενο κακό αποτέλεσμα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να μπω σε οποιαδήποτε σε εκδοχή σεναρίων. Εγώ επιμένω ότι τα αποτελέσματα φυσικά και επηρεάζουν ευρωεκλογές είναι. Εκτιμώ βέβαια ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για την κυβέρνηση και συνεπώς έρετο οποιαδήποτε φιλολογία ή παραφιλολογία. Κύριε Σταθάκη, είπατε ότι τα μέτρα δεν είναι αποσπασματικά και έχουν σχεδιασμό και συνέχεια. Και ομολογώ ότι παρακολούθησα αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν πλούσιο και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης αντικανονική και ο πρωθυπουργός περιοδεία στην Ήπειρο. Παρακολούθησα κάποιες αναφορές του κυρίου Τσίπρα και διαπίστωσα ότι αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα να ληφθούν και νέα μέτρα ελάφρυνσης έως το τέλος του χρόνου, εφόσον η πορεία της οικονομίας το επιτρέπει. Είναι και αυτό τμήμα του σχεδιασμού. Νομίζω ότι εμείς το Οικονομικό Επιτελείο πήρε μια στρατηγική απόφαση, κατά τη γνώμη μου. Η στρατηγική αυτή απόφαση είναι να ενισχύσει το μηχανισμό του αποθεματικού, χρησιμοποιώντας το μηχανισμό του αποθεματικού για να μειώσει τα πλεονασμάτα της χώρας. Αυτός ήταν δημιουργεί ένα δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο βέβαια παρακολουθεί, επειδή οποιαδήποτε απόκληση εμείς είμαστε αντίθετοι, γιατί φέραμε τη δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα, δεν πρόκειται κανείς να αμφισβητήσει ή να θέσει σε κίνδυνο αυτή. Αλλά οτιδήποτε χώρος δημιουργείται είναι δεδομένο, οπότε παρακολουθώντας την εξέλιξη των δημόσιων οικονομικών στη διάρκεια του χρόνου, οτιδήποτε δυνατότητες υπάρχουν, θα κατανεμηθούν. Σας κατηγορεί βέβαια η αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι αν μπορώ να το συνοψίσω σε μία φράση, ότι αν είχατε προχωρήσει στις δέουσες μεταρρυθμίσεις, δεν θα χρειαζόταν να ασκήσετε επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς έχουμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής που δίνουμε βάρος στις μεταρρυθμίσεις, που θα φέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, που θα αυξήσουν το εισόδημα του Έλληνα πολίτη και δεν θα έχει ανάγκη τα επιδόματα. Αλλά η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που κινείται σε άλλη κατεύθυνση, φέρνει τα επιδόματα ως λύση. Τι λέτε σε αυτό? Εγώ λέω ότι παραλάβαμε μια χώρα με 40% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό είναι απαράδεκτο για οποιαδήποτε οικονομική και πολιτική κατάσταση. Εμείς, ένας από τους στόχους μας ήταν να βγάλουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που υπέστη τεράστιες ζημίες και είχε πρόβλημα επιβίωσης από αυτή την κατάσταση. Το κάναμε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι επιδοματική πολιτική το να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις τα φαινόμενα ακραίας πτώχειας. Δεν είναι επιδοματική πολιτική το ΚΕΑ, το εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν είναι επιδοματική πολιτική το 70% στο κοινωνικό τιμολόγιο για τα ΚΕΑ στη ΔΕΗ. Δεν είναι επιδοματική πολιτική τα μερίσματα τα οποία δίνει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, είναι μέρος ενός στοιχείου. Δεν είναι επιδοματική πολιτική το ενίκιο για τους νέους οι οποίοι προσπαθούν να στηριχθούν σε μια συνθήκη. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια ενός στοιχειώδους κοινωνικού κράτους που μεριμνά για μια μερίδα του πληθυσμού, πολύ σημαντική στα χρόνια του μνημονίου, και αποτελεί μια μόνιμη παράμετρο του ενός οποιοδήποτε ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Αυτή η απαξίωση για το γεγονός ότι συγκροτήθηκε ένα στοιχειώδες κοινωνικό κράτος στοχευμένο στους πιο αδύναμους και ευάλωτους πολίτες και η απαξιωτική αντιμετώπιση του ως μερίσματα τα οποία συντηρούν ένα πράγμα είναι εντελώς παραπλανητική. Και αυτή είναι και η διαφορετική αντίληψη. Αυτή είναι και η διαφορετική μας αντίληψη. Για μας είναι ένα πόσο σημαντικό. Για να βρεθούν αυτά τα χρήματα, σύν τις άλλες έχουν χρησιμοποιηθεί τρεις τρόποι, τους λέω πάρα πολύ γρήγορα. Ο ένας, ότι περίπου 200 με 250.000 συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή περιμένουν να βγουν συντάξεις, δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, άρα συνεπώς δεν τις πληρώνονται. Δεύτερον, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τρία συνεχόμενα χρόνια και μειώνεται και υποεκτελείται. Και τρίτον, η μνημονιακή δέσμευση που ήταν μέχρι τις 20 Αυγούστου να αποπληρωθούν όλα τα χρήματα
Φεβρουαρίου του Δημοσίου δεν εκπληρώθηκε και μάλιστα αυξήθηκαν από ό,τι είδαμε μετά από το δίμηνο. Έχουν ξεπεράσει τα 2. Δις είναι κάπου 2,1-2,2. Αυτά τα τρία δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά? Κρίνεται στην σωστή πολιτική αυτή, για να, σωστός τρόπος για να ξεβερθούν τα χρήματα? Η πρώτη απάντηση αφορά τη διαφορετική αποτίμηση από την κυρία Χτσόγλου. Δεν είναι 250.000, έχει δώσει πολύ διαφορετικά νούμερα. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα θυμάμαι πολύ καλά εδώ και 3 χρόνια. Ήταν τα επίμαχα θέμα επιτάχυσης. Έχουν γίνει τεράστια πρόοδος στην απονομή των συντάξεων και νομίζω ότι είναι λίγο παραπλανητικό το σχόλιο. Το δεύτερο για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όπως ξέρετε, η διαχείριση όλου του συστήματος στον ΕΣΠΑ έχει δώσει χρονιές ρεκόρ. Συνεπώς, η εικόνα ότι σε κάποια έργα, τα οποία για κάποιο λόγο δεν ορίμασαν όπως έπρεπε και εμφανίζονται κάποιες αστοχίες μικρές στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της απορρόφησης του ΠΔΕ συμπληρώνει το ΕΣΠΑ κατά κανόνα. Όπως ξέρετε, δεν αλλοιώνει την εικόνα διαδοχικών 4 χρόνων, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται από τις χώρες με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα στα ΕΣΠΑ στην Ευρώπη. Συνεπώς, νομίζω και για τα χρέη του δημοσίου, σας υπενθυμίζω ότι εμείς παραλάβαμε χρέη του δημοσίου της τάξης των 8-9 δις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε φέρει τα χρέη του δημοσίου σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και γι' αυτό εξάλλου αυτό ήταν και ένα από τα επίμαχα θέματα όλων των αξιολογήσεων που τις περάσαμε επιτυχώς. Άρα είναι λίγο παραπλανητικό το ότι ξαφνικά έχουμε 3 τομείς που θα μπορούσαν να αλλάξουν, ειδικά ένα στίγμα πολιτικής το οποίο είναι δεδομένο. Θα μου επιτρέψετε να φύγω λίγο από το προεκλογικό κλίμα και να κάνω ένα ερώτημα στον Υπουργό, αμυγός για τα θέματα του χαρτοφυλακίου, και ήθελα έτσι να ρωτήσω, μια και είναι ανοιχτή ακόμα η κουβέντα για το τι γίνεται στο ΜΑΤΙ και όλα αυτά, πώς προχωράει το έργο εκεί. Αλλά το ερώτημά μου είναι γενικότερο. Φέτος θρυνήσαμε από τις πλημμύρες στη Μάνδρα νεκρούς, θρυνήσαμε και από το ΜΑΤΙ. Και πραγματικά πολλές φορές έχουμε ανοίξει εδώ την κουβέντα στην εκπομπή, βλέποντας συνεχώς ρυθμίσεις, και αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, ρυθμίσεις για να την τακτοποίηση ευθερέτων. Μέχρι τότε μπορείτε να το ρυθμίσετε, μέχρι τότε μπορείτε να το δηλώσετε. Και αναρωτιόμαστε όλοι μας, όπως και πολλοί κατά καιρούς θέατες που μας βλέπουν, τηλεθεατές, πότε θα σταματήσει όλη αυτή η ιστορία της τακτοποίησης αυθαιρέτων, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι για τους νεκρούς φταίνε τα αυθαίρετα που όλοι εμείς επί δεκαετίες νομιμοποιούμε. Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων, όπως ξέρετε, γίνεται τώρα πια ως ένας τελικός κύκλος, πάντα με την συνένεση του ΣΤΕ, το οποίο λέει τα εξής. Ο σημερινός νόμος, δηλαδή, που είναι και ο τελευταίος κύκλος ταυτοποίησης, λέει εκτός ρεμάτων, εκτός δασών, εκτός Αιγιαλού, εκτός. Άρα δεν ταυτοποιούνται αυθαίρετα τα οποία έχουν παραβιάσει τον συντελεστή δόμησης ή κάποιες άλλες κατηγορίες. Ταυτόχρονα όμως είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο αποφασιστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Αν δείτε τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την αυθαίρετη δόμηση μετά το 2011, άρα οποιοδήποτε αυθαίρετο μετά το 2011 υπόκειται, ή και πριν, αλλά που δεν ταυτοποιείται, υπόκειται πλέον σε πρόστιμα τα οποία οδηγούν μονοσήμαντα στην αυτοκατεδάφιση, διότι μόλις σας θέλει το πρόστιμο δεν έχει άλλη επιλογή. Για να σβήσει το πρόστιμο πρέπει να αυτοκατεδαφιστεί το κτίριο. Ένα, η αυστηροποίηση λοιπόν της νομοθεσίας. Δεύτερον, επιτέλους η ανάρτηση και επικύρωση των δασικών χαρτών. Η Ελλάδα δεν είχε δασικούς χάρτες. Τώρα από το 1% το πήγαμε στο 55% και μέχρι το 20% θα έχουν τελειώσει οι δασικοί χάρτες. Η Αιγιαλή. Η ιδέα δηλαδή μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έγινε, το χτιματολόγιο, το ενιαίο χτιματολόγιο, το οποίο αποκαθιστά πλέον οριστικά και αμετάκλητα ένα τοπίο μέσα στο οποίο η αυθαίρετη δόμηση δεν έχει καμία απολύτως θέση. Το είπε και πολύ χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του
είπε σε διαδοχικές εκδηλώσεις. Όποιος σκεφτεί σήμερα να φτιάξει αυθαίρετο στην Ελλάδα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πέρυσι όμως, 8 μέρες μετά το μάτι, είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση 3.200 αυθαίρετα στην Αττική. Και θα ξεκινήσει κατεδάφιση άμεσα. Μπορείτε να μας πείτε σήμερα, 10 μήνες μετά, πόσα έχουν καταδαφιστεί από τα 3.200 αυτά. Κύριε Υπουργέ, όσο πιο σύντομα γίνεται για να. Ναι, καταδαφίστηκαν αυτά που ήταν με τους εν εξελίξη διαγωνισμούς. Τώρα έχει προκηρυχθεί ο μεγάλος διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος θα οδηγήσει στην περαιτέρω κατεδάφιση, και είχαμε και μεγάλα φαινόμενα αυτοκατεδαφίσεων, μιας και είχαν κοινοποιηθεί σε όλους η προοπτική κατεδάφιση. Μεγάλα φαινόμενα αυτοκατεδάφισης, ειδικά των μικρών και συμπληρωματικών, φράχτες και ούτω καθεξής. Άρα θα συνεχιστούν οι κατεδάφισεις. Και συνεχίζει. Είναι εξελίξει ο διεθνής διαγωνισμός, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των ατιμών. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι